Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η Λάρκο, μια μεγάλη επιχείρηση, ένας εργατικός αγώνας που ξεδιπλώνεται και ο οποίος πρέπει να έχει τη στήριξη όλης της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων και πιστεύουμε και του συνέδριου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Πριν 3 εβδομάδες ακριβώς, πριν 3 Σάββατα, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Λάρκο κατέβηκαν με τις οικογένειές τους στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμά τους στη δουλειά και το δικαίωμά τους στη ζωή. Κατέβηκαν 7 σωματεία, στα οποία πλειοψηφούν φυσικά δυνάμεις άλλες από το ΠΑΣΚΕ, από τη ΔΑΣ, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ. Όμως τους υποδέχτηκε ένα εργατικό λαϊκό ποτάμι, γιατί είχαν το δίκιο με το μέρος τους. Γιατί ήταν εργαζόμενοι που παλεύουν με τις οικογένειές τους. Αυτή τη μάχη δίνουν τα συνδικάτα και αυτή τη μάχη της αλληλεγγύης εδώ στην Αθήνα την οργάνωσαν τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ χωρίς να ζητήσουν κομματικές ταυτότητες και προσανατολισμούς. Για το τι ψηφίζει και το τι πιστεύει κάθε εργαζόμενος. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά και με όλες μας τις δυνάμεις αυτόν τον αγώνα και όλους τους αγώνες που αναπτύσσονται σε κάθε χώρο δουλειάς, που τα συνδικάτα με τους ίδιους τους εργαζόμενους μπροστά παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτά τα συνδικάτα, αυτούς τους αγώνες πρέπει να στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτή τη μάχη, συνάδελφοι, δώσαμε πριν 1/2 ώρα. Δώσαμε μια μάχη για να πετάξουμε έξω από τις γραμμές αυτού του συνδικάτου την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους που επιδιώκει να νοθεύσει τη γνήσια έκφραση των εργαζομένων με τη συμμετοχή των ίδιων των εργοδοτών στα συνδικάτα. Αυτή τη μάχη οι συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, πολλά συνδικάτα και σωματεία, τη δίνουμε σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη ως τον Εύρο και από τα Επτάνησα ως το Αιγαίο. Είναι μια μάχη διαρκής, είναι μια μάχη που κρίνεται κάθε μέρα ακριβώς για να τιμήσουμε αυτούς που ίδρυσαν το εργατικό κίνημα και κρατάνε την κόκκινη σημαία ψηλά. Έχουμε χρέος και υποχρέωση σε τέτοιους αγώνες, γιατί πριν λίγες ημέρες για ένα σωματείο που συζητήσαμε εδώ, το Σωματείο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, το οποίο πράγματι είναι παλιό σωματείο και συσπυρώνει χιλιάδες εργαζόμενους, η εργοδοσία με δικιά της ευθύνη το έχει μετατρέψει σε μηχανισμό επενδυτικό που μάλιστα οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν το σταυρό τους, να ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλιση, να χάσουν οι εργαζόμενοι τα σπίτια τους για να μπορέσουν να έχουν αυτή το ταμείο τους. Αυτά που μας είπε εδώ ο πρόεδρος αυτού του σωματείου, που θέλει να του πούμε και ευχαριστώ, που διπλασίασε τα αποθεματικά πάνω στις κατασχέσεις των φτωχών λαϊκών νοικοκυριών και την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί θέλουμε να πάμε το συνδικαλιστικό κίνημα. Εκεί θέλουμε να το οδηγήσουμε. Και για δείτε, συνάδελφοι, την ίδια στιγμή που στη Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ αυτές οι δυνάμεις, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΚΕ και η παράταξη της ΕΑΚ προσπάθησαν να βάλουν μέσα στο εργατικό συνέδριο αυτό το σωματείο, την ίδια στιγμή με ενορχιστρωτή την παράταξη του ΕΑΚ πήγα να στήσουν μια μεγάλη προβοκάτσια απέναντι στο σωματείο του ηματισμού δέρματος. Ένα σωματείο που ματώνει στην κυριολεξία να οργανώσει την πάλη των πιο βαθιά εκμεταλλευόμενων εργατών, των μεταναστών εργατών, σε αυτές τις συνθήκες που η κυβέρνηση δυναμώνει την καταστολή, που η κυβέρνηση ρίχνει φράχτες στο Αιγαίο και στα σύνορα, που οι προηγούμενοι και αυτή η κυβέρνηση επιδιώκουν να δώσουν συγχωροχάρτη στη Χρυσή Αυγή. Αυτή τη στιγμή που καλλιεργείται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός μέσα στην κοινωνία, αυτό το σωματείο επέλεξαν να στο
στοχοποιήσουν με κεμπελίστικο και προβοκατόρικο τρόπο οι δυνάμεις της ΕΑΠ, επιδιώκοντας να πούν ότι στις πολυκατοικίες και στα πατάρια και πίσω και μπροστά και κάτω τα βενζινάδικα δεν υπάρχουν φασονατζίδικα. Πόσο έξω είναι από την εργατική τάξη της Αθήνας. Πραγματικά δεν υπάρχει γειτονιά στον Κολονό, δεν υπάρχει γειτονιά στα Πατήσια, δεν υπάρχει γειτονιά στη Νέα Ιωνία που να μην ξέρει ένας φτωχός κάτοικος που είναι αυτά τα γκέτο. Κι όμως δεν τα ξέρει και ούτε ενδιαφέρεται να τα μάθει η πλειοψηφία στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Μόνο επιδιώκει να στήσει ένα προπαγανδιστικό αντιπερισπασμό για να πει ότι τα σωματεία που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι με τα σωματεία που στείλουν οι εργοδότες. Έσχος, πραγματικά έσχος για αυτή την προβοκάτσια ενάντια σε ένα σωματείο που συσπυρώνει το πιο βαθιά εκμεταλλευόμενο και διωκόμενο κομμάτι των εργατών. Βρήκανε όμως συμπαραστάτη στα δικαστήρια. Υπέρ του εργοδοτικού σωματείου πήγε ποιος άλλος, ο Παναγόπουλος, πήγε η ΓΕΣΕΕ, οποία έκπληξη η ΓΕΣΕΕ, αυτή η ηγεσία που εργαζόμενοι ονομάζουν συνδικαλιστική μαφία, πήγε χτες στο δικαστήριο ενάντια στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για να στηρίξει να μπουν μέσα οι εργοδότες και να πεταχτούν έξω οι εργάτες. Αυτή είναι η ηγεσία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή είναι η συνδικαλιστική μαφία, όπως την ονοματίζουν οι εργαζόμενοι, η οποία φέρνει μπράβους και ποινικούς στα συνέδρια για να επιβάλλει με το ζόρι την παρουσία των εργοδοτών στα συνδικάτα. Και αφού απέτυχαν, όπως ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, να εκλεγεί με νόμιμο τρόπο από την Ομοσπονδία του, τώρα ζητάνε να έρθουν τα ΜΑΤ. Ζητάνε να μας φέρουν στην εποχή του Μεσοπόλεμου, όπου τα εργατικά συνέδρια γίνονταν υπό την απειλή των όπλων των δυνάμεων καταστολής. Τους λέμε, δεν θα το επιτρέψουμε! Οι εργάτες δεν θα το επιτρέψουμε! Ασφαλή για να διεξάγουν τους εθλειότητές τους, τους προτείνουμε τη βάση της Σούδας να τους φυλάνε να το εκεί, αλλά τους λέμε και εκεί θα μπούμε και εκεί θα βρούνε τους εργάτες μπροστά τους. Αντί συνάδελφοι να συζητάμε για τη μεγάλη επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση ενάντια στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπετε, η συνδικαλιστική πλειοψηφία και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και στη ΓΕΣΕΕ επέλεξαν να βάλουν αυτή τη συζήτηση στην ατζέντα αντί να συζητήσουμε εδώ για την οργάνωση της απεργίας. Είναι αναλυθές ότι ήταν η ομόφωνη απόφαση. Υπήρξε και η παράταξη της ΔΑΚΕ, η οποία δεν την ψήφισε, γιατί λέει, κάτσε να δούμε πότε τώρα θα έρθει το νομοσχέδιο, καλλιεργώντας αυταπάτη και αναμονή ότι κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Δεν λέει τη γνώμη της. Αυτά λέει ο Παναγόπουλος, ο γραμματέας και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και αθωώνουν αυτόν τον αντιασφαλιστικό σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας, λέγοντας, έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, μικρό είναι, λέει, το κακό. Μικρό είναι το κακό να βγαίνει στη σύνταξη μετά από 40 χρόνια. Είναι, λέει, μικρό το κακό να δικαιούσε σύνταξη μόνο 384 ευρώ. Είναι μικρό το κακό να καταδικάζεις τους νέους ανθρώπους στην ανασφάλεια, στα τετράωρα, στα εξάωρα, στην εργοδοτική τρομοκρατία. Είναι μικρό το κακό, συνάδελφοι, αυτό που βιώνουμε στους χώρους δουλειάς,
με την απλήρωτη εργασία, με τις απολύσεις, με την εργοδοτική τρομοκρατία. Αυτό μας λέει η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Είναι μικρό το κακό. Εμείς λέμε ότι είναι μεγάλο το κακό και είναι μεγάλη η ευθύνη μας. Και αυτό το συνέδριο να είναι ένα μαχητικό συνέδριο που θα πάρει αγωνιστική απόφαση κλιμάκωσης για την απεργιακή κινητοποίηση στις 18 του Φλεβάρη, αλλά και ακόμα παραπέρα, με νέες μορφές και κινητοποίησης. Και θα καταθέσουμε μάλιστα και συγκεκριμένο ψήφισμα σε σχέση με το πλαίσιο. Όλα αυτά μην περιμένετε να τα διαβάσετε στο διοικητικό απολογισμό του ΕΚΑ, ο οποίος παρεπιπτόντως να ξέρετε ότι δεν ψηφίστηκε από κανένα όργανο. Από κανένα όργανο. Βέβαια, αυτός ο διοικητικός απολογισμός έχει μόνο δελτία τύπου. Πράγματι, αυτή ήταν η δράση της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Δελτία τύπου. Όπως ακριβώς τα διαβάζετε. Και όταν υπάρχει η ώρα για μια αγωνιστική κινητοποίηση, σε αυτό που σας μοιράστηκε βλέπετε μόνο φωτογραφίες προσώπων και βλέπετε μόνο φωτογραφίες αφισών. Αλλά ανοίξετε το ριζοσπάστη, αλλά ανοίξετε το site του ΠΑΜΕ, θα δείτε χιλιάδες εργαζόμενους να διαδηλώνουν πίσω από τα πανό των συνδικάτων και εκδικώντας αυτά που έχουν οι εργαζόμενοι ανάγκη. Αυτά δεν θα τα δείτε σε αυτόν τον απολογισμό. Αυτά θα τα δείτε στον απολογισμό των συνδικάτων. Αυτά θα τα δείτε στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της διεκδίκησης, γιατί εκεί πέρα γράφουμε το δίκιο μας. Άλλωστε, όσοι είστε εργαζόμενοι από τον ΟΤΕ, όσοι είστε εργαζόμενοι από τις αστικές συγκοινωνίες, όσοι είστε εργαζόμενοι από τις τράπεζες, από τους εμποροϋπάλληλους, ακόμα και από χώρους του δημοσίου, από τους γιατρούς, από τους εκπαιδευτικούς, ποτέ δεν είδατε ένα πανό του ΕΚΑ σε μια κινητοποίησή σας. Είδατε όμως τα στελέχη του ΠΑΜΕ με τις σημαίες και τα σωματεία να βρίσκονται εκεί πέρα και να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους. Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό που έχει αυτός ο αγώνας. Μήπως είδατε αυτή την πλειοψηφία με τα πανό του ΕΚΑ να είναι μπροστά σε κανένα πληστηριασμό ενός φτωχού ανθρώπου που του παίρνουν το σπίτι, να παίζουν ξύλο με τα μάτια της δυνάμεις καταστολής για να εμποδίσουν αυτό το πράγμα? Όχι. Όχι και πάλι όχι. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι ήτανε. Κατηγορούν το ΠΑΜΕ για κομματικοποίηση. Κι όμως, τα παραδείγματα που εδώ αναφέραμε, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της ΛΑΡΚΟ, οι κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν στη ΔΕΗ, μαζί με τα συνδικάτα της ΔΕΗ, η στήριξη στον αγώνα του τραπέζου υπαλλήλων, η στήριξη στον αγώνα του ΟΤΕ, η στήριξη στον αγώνα των φοιτητών, των μαθητών και κάθε κλάδου που αγωνίζεται, είναι η έμπρακτη πιστοποίηση ότι οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ παλεύουν πρώτα και κύρια για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων. Παλεύουν πρώτα και κύρια για να αποκτήσουν ζωή τα συνδικάτα. Παλεύουν πρώτα και κύρια για να γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες στους χώρους δουλειάς και να σπάσει το κλίμα της ανάθεσης. Χρειάζεται να αναλογιστείτε όλοι που είστε εδώ και άλλοι τόσοι που λείπουν από τη σημερινή αίθουσα, πού θα ήταν σήμερα τα πράγματα. 10 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης και άλλα 2 χρόνια σήμερα καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αν δεν ήταν το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται σε αυτό να κρατήσουν ψηλά και όρθια την τιμή της εργατικής τάξης με τους αγώνες που βάζαν στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες των αναγκών. Αυτό φοβούνται. Φοβούνται τους ενωμένους μαζικούς ταξικούς αγώνες των εργαζομένων. Γι' αυτό έχουν ξαμοληθεί σε συντονισμό. Προχτές ο Βρούτσης, ένας υπουργός εργασίας που μισεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, ο οποίος με φρασιολόγιο Χρυσής Αυγής μίλησε για τραμπούκους και στυλιάρια. Ποιους? Τα
συνδικάτα και τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Και βγήκε την επόμενη μέρα παραλυρώντας το Sky ο Παναγόπουλος για να επαναλάβει την ίδια φρασιολογία, την ίδια τυχιδεότητα, να μιλήσει κι αυτός με διατραμπούκους με στυλιάρια, αγνοώντας την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ότι τα πρωτοπαλίκαρά του, αυτοί που είναι οι ταμείες με τα λεφτά των εργαζομένων, φέρανε τους ποινικούς και τους μπράβους, ο ένας μάλιστα ένοπλος μέσα σε εργατικό συνέδριο, και έχουν το θράσος να μιλούνε αυτοί για κομματικοποίηση και για κομματικό τσαμπουκά. Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία για να χτυπήσουν τα συνδικάτα και τους αγώνες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην απεργία που προετοιμάζεται τώρα στις 18 του Φλεβάρη με εκατοντάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα να έχουν να πάρει αποφάσεις. Αυτή η ηγεσία, αυτοί που οι εργαζόμενοι ονομάζουν συνδικαλιστική μαφία, βγαίνουν ανοιχτά και λένε ότι είναι μικρό το κακό, ότι το νομοσχέδιο έχει και θετικά και ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να απεργήσουν. Όπως ήταν απεργοσπάστες στις 24 του Σεπτέμβρη, έτσι είναι και απεργοσπάστες στις 18 του Φλεβάρη. Όμως η εργατική τάξη με τη μαζική συμμετοχή της θα τους αποδείξει το αντίθετο. Τα έχουν βρει λοιπόν σε διατεταγμένο ρόλο και σε διατεταγμένη υπηρεσία. Γι' αυτό δεν έβγαλαν κιχ στον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έβγαλαν κιχ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ιδιώνυμο τις κινητοποιήσεις ενάντια στις κατασχέσεις. Δεν έκαναν κιχ όταν με το πολυνομοσχέδιο του Σεπτέμβρη υπονόμευσαν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και έφεραν το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν κάνουν κιχ τώρα με το ασφαλιστικό και δεν θα κάνουν κιχ αύριο με τον οικονομικό στραγγαλισμό των συνδικάτων και όλα τα υπόλοιπα αντεργατικά μέτρα θα φέρει η κυβέρνηση αυτή και η επόμενη. Υπάρχει συμφωνία με την κυβέρνηση, επιδιώκοντας, όπως είπαμε, να παραμείνουν στις θέσεις και στις καρέκλες τους. Αυτή η ηγεσία που είναι το μοναδικό ακούνητο πράγμα εδώ και 12 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν αλλάξει κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει κόμματα, έχουν αλλάξει καταστάσεις, έχουν αλλάξει μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά η ηγεσία της ΓΕΣΕ εκεί δεν το πουλάει με τίποτα. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μεγάλους αγώνες, τον αγώνα του ασφαλιστικού. Λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν μαζική μαχητική απεργία με τα σύγχρονα δικαιώματά μας για υποχρεωτική δημόσια και κοινωνική καθολική ασφάλιση. Παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες που γίνανε την περίοδο Γιαννίτση. Παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες που κάνουν οι εργάτες στη Γαλλία και οι οποίοι είναι πολύ μαζικοί και επιβεβαιώνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα περάσει η προσπάθεια που κάνουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Εφιστούμε την προσοχή σας. Την ίδια περίοδο υπάρχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Είναι εργατικό συνέδριο, αλλά πρέπει να τα συζητάμε κι αυτά. Η Ελλάδα μας μπλέκει πιο βαθιά στους αμερικανατοϊκούς σχεδιασμούς. Μετατρέπει την Ελλάδα σε μια τεράστια βάση του ΝΑΤΟ. Με κίνδυνο η Ελλάδα, η χώρα μας, εκτός από ενεργός παίχτης, να γίνει και στόχος στις μεγάλες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν. Η εργατική τάξη και ειδικά η νεολαία δεν πρέπει να νομιμοποιήσει αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν πρέπει να επιτρέψει και να νομιμοποιήσει Έλληνες φαντάροι, παιδιά του λαού, να συμμετέχουν σε εκστρατευτικά σώματα. Δεν έχουν καμιά δουλειά Έλληνες φαντάροι έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Δεν έχουν δουλειά, πλοία, αεροπλάνο, πύρα, οτιδήποτε άλλο στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Το εργατικό κίνημα πρέπει να παλέψει ενάντια σε όλα αυτά και να διεκδικήσει την αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς δολοφονικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώνοντας, συνάδελφοι,
Μιλάμε σε όλους, ανεξάρτητα τα ψηφοδέλτια με τα οποία εκλέχθηκε ο καθένας από εμάς. Έχουμε το θάρρος να σας κοιτάμε στα μάτια για όλους τους λόγους που περιγράψαμε πριν και σας ζητάμε να ενισχύσετε τη ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Έχετε κριτήριο. Έχετε κριτήριο της ζωντάνια των συνδικάτων στα οποία ηγείται το ΠΑΜΕ. Έχετε κριτήριο τα συνδικάτα εκείνα τα οποία αλλάξανε οι συσχετισμοί και από νεκροταφεία, από κτίρια κουφάρια, όπως το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, γίνανε ζωντανά συνδικάτα για τους εργαζόμενους και για τα σωματεία. Αποκτήσανε ζωή. Οι εργάτες θυμήθηκαν που ήταν τα εργατικά κέντρα. Γίνανε κυψέλη συζήτησης και οργάνωσης της πάλης. Για αυτούς τους λόγους λέμε και πιστεύουμε ότι η ΔΑΣ πρέπει να ενισχυθεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όσες περισσότερες έδρες, όσους περισσότερους αντιπροσώπους βγάλουμε στη ΓΕΣΕ, αυτοί θα κατατεθούν στους αγώνες των εργαζομένων. Αυτή η δύναμη θα κατατεθεί στους αγώνες για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτή η δύναμη θα κατατεθεί στην προοπτική να τελειώνουμε με τη βαρβαρότητα της εκμεταλλευτικής, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αυτή η δύναμη θα κατατεθεί στους αγώνες για να έχουμε συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών.